αθλητής μας συγκέντρωσε εδώ είναι ότι τις τελευταίες μέρες ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της Πρόνοιας σε έναν χώρο ενιαίο μαζί με την γυροφυλή επιχείρηση, ένα δημόσιο κτίριο. Και να πω λίγο έτσι ιστορικά ότι από την μέρα που αναλάβαμε ένα από τα βασικά αιτήματα της Διεύθυνσης Πρόνοιας ήταν το χωροταξικό ζήτημα, δηλαδή η Πρόνοια ήταν διάσπαρτη σε 3-4 σημεία του Δήμου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύει τους υπαλλήλους της Πρόνοιας να ανταπεξέλθουν στο μέγιστο βαθμό στο έργο που επιτελούν. Ξεκινήσαμε από τότε τις προσπάθειές μας, δεν μπορώ να πω πάντα με επιτυχία, δυσκολευτήκαμε, τέλος πάντων σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η κοινωνική πρόνοια του Δήμου Κοζάνης πηγάζει από ένα και μόνο σημείο όπου είναι η Αργυροκάστρο 13, το δημοτικό κτίριο. Πλέον η υπηρεσία στεγάζεται σε ένα σημείο, ο πολίτης δεν τρέχει δεξιά και αριστερά, αλλά απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου και το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει το κέντρο κοινότητας, ένα πρόγραμμα νέο του ΕΣΠΑ, στο οποίο οι πολίτες θα απευθύνονται για να πληροφορηθούν τα όποια προγράμματα, τις όποιες ευεργετικές διατάξεις μπορούν να προκύψουν μέσα από τις διαδικασίες της Πρόνοιας, έτσι ώστε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που πάμε για 7 χρόνια κρίσης, οι πολίτες να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Να πω επίσης ότι η Διεύθυνση Πρόνοιας το τελευταίο διάστημα έχει πάρει και το τμήμα παιδείας, δηλαδή το κομμάτι των σχολικών επιτροπών, έχει μεγαλώσει δηλαδή. Είναι εδώ κοντά μας και η Διευθύντρια, η κυρία μας του Ροδήμου, η οποία θα μπορεί να μας πει κάποια πράγματα. Θέλω μετά που θα τελειώσουμε να δείτε και το χώρο, να δείτε πάθες όλο αυτό το διάστημα, έτσι ώστε μέσα από τα προγράμματα επιστημιστικής βοήθειας, μέσα από την κάρτα σύντησης, μέσα από το πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας του ΤΕΒΑ, μέσα από μια σειρά διαδικασίες των προνοιακών επιδομάτων, τις εκθέσεις των κοινωνικών λειτουργών για συμπολίτες μας που έχουν άμεση ανάγκη ακόμα και για υλικά θέρμασης, και μέσα από τη συνεργασία που έχουμε, κοινοφελής επιχείρηση και Πρόνοια, προσπαθούμε να σταθούμε κατά το δυνατόν δίπλα σε αυτούς τους πολίτες που έχουν ανάγκη, έτσι ώστε να υπάρχει ένα αποκούμπι του ανήμπορου πολίτη. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θέλω να πω στους πολίτες της Κοζάνης ότι πλέον και είστε το μέσο που θα πληροφορήσει όλους αυτούς τους πολίτες ότι πλέον η κοινωνική πολιτική του Δήμου στην προσπάθειά της να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της το επόμενο διάστημα θα περάσουμε και το έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο της κοινωνικής πολιτικής από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ενημερωθείτε γι' αυτό. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε κατά το δυνατόν τις υπηρεσίες Πρόνοιας, έτσι ώστε οι πολίτες να κουμπούν στο μοναδικό αποκούμπι που έχουν το Δήμο Κοζάνης.